Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, η διεύθυνση αυτού του καναλιού μου ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος κύκλος, αλλά άπειρα επεισόδια δίχως τέλος. Και για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, εδώ δεν θα συναντήσεις τους κλόνους του Μπουκόφσκι και του Εμπειρίκου, που μακάρι όλοι οι κουλτουριάριδες και φυσικά οι ψευδοκουλτουριάριδες να ακουμπούσαν έστω τέτοια πρότυπα. Θα συναντήσεις εμένα όμως τον Σκιά, όπου θα συζητάμε για τέχνες με λέξεις απλές, όσο μπορούμε, κατανοητές, ντυμένες με ωραίες εικόνες. Επίσης όσο μπορούμε. Θα ρω πως ξεκίνησα λίγο άγρια, αν και είναι ακόμα αρχή, αλλά οι αλήθειες κάνουν τους καλούς φίλους. Γενικά και σχετικά περί τεχνών, με λόγια απλά. Στην πρώτη μας εκπομπή θα μάθουμε τα περί καλλιτεχνικών ρευμάτων για να αποκτήσουμε βάσεις γερές για τη συνέχεια. Το ξέρω, έχω κάνει λάθος. Ναι, ευχαριστώ τον αόρατο σκηνοθέτη, ο οποίος μου το υπενθύμησε. Δεύτερη εκπομπή είναι, αλλά ας μην το κάνουμε θέμα. Αν χάνω το μέτρημα λοιπόν από τη δεύτερη εκπομπή, φαντάσου στις 30 τι έχει να γίνει. Τέλος των πάντων, στο θέμα μας. Περί καλλιτεχνικών ρευμάτων ο λόγος. Γιατί οι τέχνες καθορίζονται από την ύπαρξη καλλιτεχνικών ρευμάτων, τι αντιπροσωπεύουν, μείνε εδώ για να μάθεις τα 7 σημεία που θα σε βοηθήσουν να ξεχωρίζεις ό,τι βλέπεις και ακούς σε ποιο καλλιτεχνικό ρεύμα ανήκει. Αυτό το επεισόδιο προσπαθεί να προσεγγίσει τις απαντήσεις. Καλώς ήρθες στην εκπομπή σχετικός με τις τέχνες από το κανάλι 7 Arts, το οποίο μπορείτε να το βρείτε παντού. Στο φατσοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτιβισμά. Αν ακόμα δεν έχεις κάνει εγγραφή, εγγράψου και μην ξεχάσεις, πάτα και το καμπανάκι. Και τώρα στο θέμα μας. Η ιστορία των τεχνών καθορίζεται από την ύπαρξη καλλιτεχνικών ρευμάτων που αντιπροσωπεύουν τις τάσεις κάθε εποχής, αλληλοεπιδρώντας σε όλες τις τέχνες. Από την εποχή, φανταστείτε, του κυκλαδικού πολιτισμού μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, δημιουργήθηκαν ρεύματα σταθμοί, ειδικότερα στη μοντέρνα τέχνη, τα οποία χάραξαν την πορεία προς την αφαίρεση και οδήγησαν τους σύγχρονους καλλιτέχνες προς μια νέα καλλιτεχνική έκφραση. Την αναγέννηση, όπως καλλιτεχνικό ρεύμα για παράδειγμα, την ακολουθούν ο μανιερισμός και ο κλασικισμός. Ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβετε είναι ο 18ος αιώνας, στον οποίο διαμορφώνεται ο νεοκλασικισμός. Στον 19ο αιώνα κυριαρχούν ο ρομαντισμός, ο νατουραλισμός, ο εκλεκτισμός, ενώ προς το τέλος του ιδίου αιώνα αρχίζουν να αναπτύσσονται πιο ανατρεπτικά καλλιτεχνικά ρεύματα όπως ο ρεαλισμός, ο συμβολισμός και ο ιμπρεσιονισμός, προετοιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδο του 20ου αιώνα. Στις μέρες μας, όλοι αυτοί οι όροι που χαρακτηρίζουν τα καλλιτεχνικά ρεύματα, που για τους περισσότερους είναι άγνωστες λέξεις, και αυτό δεν είναι κακό, χρησιμοποιούνται και ως επιθετικοί προσδιορισμοί για να δηλώσουν το ύφος ενός έργου. Όπως λέμε, αυτό είναι σουρεαλιστικό, εξπρεσιονιστικό, ρεαλιστικό, rock, pop, new wave κλπ. Να τονίσουμε εδώ πως το ρεύμα ή το κίνημα, αν θέλετε, είναι συγκεκριμένο και έχει συνήθως περιορισμένη χρονική διάρκεια. Ίσως και λίγα μέλη, εκ των οποίων έναν καλλιτέχνη, ας τον πούμε ιδρυτή, καθοδηγητή ή ένα θεωρητικό της τέχνης, και ορίζεται από ένα σύνολο καλλιτεχνών που συμφωνούν σε έναν καθορισμένο τρόπο έκφρασης ή σε μια κοινή ιδεολογία. Θα μας δοθεί ευκαιρία σε μια αποσειρά εκπομπών για κάθε έργο που θα ερμηνεύουμε, που θα μελετάμε, να βλέπουμε και το καλλιτεχνικό ρεύμα που ανήκει. Ποιον περικαλών το ηθικόν δίδαγμα όλων αυτών? Το ηθικόν δίδαγμα είναι πως όλα αυτά είναι θεωρίες των θεωρητικών για να καλοπώσουν την τέχνη. Όλα αυτά που είπαμε εφευρίσκονται συνήθως από τους κριτικούς της τέχνης, τους θεωρητικούς της, αυτούς που την μελετάνε, και συχνά δεν υιοθετούνται άμεσα από τους καλλιτέχνες. Τα 7 σημεία που σας βοηθούν τι ακούν τα αυτιά σας και τι βλέπουν τα μάτια σας είναι τα εξής. Σημείο 1. Η θεματολογία του έργου.
Σημείο δεύτερο είναι το φως, ειδικότερα στον κινηματογράφο και στη ζωγραφική. Σημείο τρίτο είναι τα χρώματα. Στο τέταρτο σημείο συναντάμε το σχήμα αυτών που βλέπουμε, η τεχνική που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε καλλιτέχνης, η οργανολογία και ο ήχος, ειδικότερα στη μουσική και στον κινηματογράφο. Και τέλος, η δική σου άποψη, διότι γι' αυτό υπάρχει τέχνη. Κάτω στην περιγραφή του επεισοδίου θα βρεις ένα σύνδεσμο που σε ενημερώνει περιληπτικά για όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα, για να πάρεις έτσι μια πρώτη ιδέα πώς μπορείς να προσεγγίσεις και να αναγνωρίσεις ένα έργο που θα δεις ή θα ακούσεις. Κάπου εδώ βάζουμε ένα τέλος, τουλάχιστον για την ώρα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, θυμηθείτε, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, στείλτε μας τις προτάσεις σας για έργα που θα θέλατε να γνωρίσετε περισσότερο και, το πιο σημαντικό, εγγραφή ή subscribe για τους αγγλομαθείς και κλικ στο καμπανάκι. Πριν το οριστικό αντίο, μην ξεχνάτε, η τέχνη είναι ομορφιά, η τέχνη δεν είναι μοιαία, δεν είναι κακό ότι βλέπουμε και ακούμε στην τέχνη να μην το καταλαβαίνουμε. Εγώ είμαι εδώ, εμείς είμαστε εδώ, η 7 Arts είναι εδώ και τέλος, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, τα λέτε!